Η Ολλανδία προχώρησε την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στη διακοπή τη παραγωγή φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο κοίτασμα τη Ευρώπη, που βρίσκεται στην Ολλανδική επαρχία του Γκρόνιγκεν, επιλέγοντα μια δύσκολη για την Ευρώπη περίοδο, όπου παρατηρείται αύξηση τη τιμή του γαλάζιου χρυσού. Όπω επισημαίνεται για δεκαετίε, η εξόριξη από το κοίτασμα ήταν η αιτία σεισμών που συγκλώνησαν του κατοίκου τη περιοχή και προκάλεσαν τη φυγή του πληθυσμού. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το κλείσιμο τη παραγωγή, οι σεισμοί είναι πιθανό να συνεχιστούν σύμφωνα με του επιστήμονε. Οι τελευταίε 11 λειτουργικέ μονάδε εξόριξη διατηρούνται για ένα επιπλέον έτο πριν κλείσουν οριστικά οι βαλβίδε. Η απόφαση τη Ολλανδία χαρακτηρίζεται ω ακατανόητη καθώ η Ευρώπη. Διανύει μια περίοδο ελήψεων φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου, αν ανέβει, ανεβαίνει ταυτόχρονα και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Ειδικά για χώρε όπω η Ελλάδα που κάνουν κυρίω εισαγωγέ φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματο, αυτό θα μπορούσε να επιφέρει μια οικονομική καταστροφή.